Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, να σας παρουσιάσουμε τις δύο νεαρές κυρίες, οι οποίες θα σας κρατούν συντροφιά σε δύο εκπομπές του ΡΙΚ. Στην εκπομπή «Είμαστε εδώ» και «Είμαστε εδώ συζητώντας». Μαζί μας η Φανή Σωκράτος, καλημέρα. Καλημέρα. Και η Αντίσακα, καλημέρα, Σωτή. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Η Φανή θα παρουσιάζει την εκπομπή «Είμαστε εδώ» και η Ανθή «Είμαστε εδώ συζητώντας». Μάλιστα. Η Φανή είναι η δεύτερη χρόνια που παρουσιάζει την εκπομπή μετά από 10 χρόνια επιτυχίας της συγκεκριμένης εκπομπής. Ναι, κλείνει 11 χρόνια. Είναι μακροβιότερη η εκπομπή νεολαίας. Αφορά τους νέους φυσικά, μαθητές. Κάποια θέματα αφορούν και πιο μεγάλους, εννοείται. Τις Τετάρτες τα πράγματα είναι λίγο πιο χαλαρά στη δική μου εκπομπή. Έχει αφορά θέατρο, μουσική, χορό, έχουμε διάφορα ρεπορτάζ. Μιλούμε για διάφορα προγράμματα του Οργανισμού Νεολαίας. Που... Τι το διαφορετικό θα έχει από την περσίνη εκπομπή? Από τα χρόνια που έχουμε γνωρίσει την συγκεκριμένη εκπομπή, ξέρουμε πολύ καλά τη δομή της. Φέτος θα είναι διαφορετική? Έχουμε αλλάξει σκηνικό και είναι αυτό που είπα, είναι πιο χαλαρή φέτος η δική μου εκπομπή. Το κομμάτι που συζητά διάφορα κοινωνικά θέματα το έχει αναλάβει η Ανθή. Ανθή, μίλησε μας λίγο για την καινούργια αυτή η εκπομπή. Λοιπόν, η καινούργια αυτή εκπομπή προέκυψε από τους ίδιους τους νέους, από το αίτημά τους για να αυξήσουμε τη συχνότητα προβολής και να συζητήσουμε θέματα τόσο διαχρονικά όσο και επίκαιρα. Αυτό το αίτημα ήρθε να υλοποιήσει και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, ο οποίος είναι σε άμεση σχέση και επαφή με τους νέους και έχει πλήρη εικόνα των ανησυχητιών τους, συγγνώμη, και των ενδιαφερόντων τους. Έτσι λοιπόν προέκυψε το κόνσεπτ της εκπομπής. Όσον αφορά τη θεματολογία, θα κινηθούμε σε θέματα που θα αφορούν τόσο τον κοινωνικό τομέα, όσο όμως και θέματα ενημερωτικά. Για παράδειγμα, η πρώτη μας εκπομπή αφορά στις δυνατότητες εθελοντισμού των νέων στην Κύπρο. Και μαζί μας, μεταξύ άλλων καλεσμένων, ήταν και ο Επίτροπος Εθελοντισμού και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Βλέπουμε και πλάνα από την πρώτη εκπομπή. Πιστεύεις ότι είναι όντως ακόμα μια ευκαιρία για τους νέους να θίξουν τα θέματα τα οποία τους ενδιαφέρουν και να αφυπνίσουν με αυτόν τον τρόπο την κοινωνία? Αυτός είναι και ο αρχικός μας στόχος και ο στόχος που θέλουμε να διατρέξει όλη την εκπομπή. Γι' αυτό θέλω να καλέσω μέσα από την εκπομπή σας τους νέους να προτείνουν θέματα και οι ίδιοι, για να μην προβούμε σε ένα σχεδιασμό μιας εκπομπής με βάση τις δικές μας αντιλήψεις για τους νέους. Οπότε στο www είμαστε εδώ με λατινικούς χαρακτήρες και ελληνική ορθογραφία.com και στο Facebook είμαστε εδώ με ελληνικούς χαρακτήρες. Καλούμε τους νέους να προτείνουν και αυτοί θέματα που τους αφορούν και τους ενδιαφέρουν. Είναι πρωτότυπο το τρέιλερ της εκπομπής. Τι θέλετε να δείξετε? Θέλουμε να δείξουμε τον προβληματισμό που συντρέχει τις μέρες μας και πώς μπορούμε να αποδράσουμε από αυτόν στο τέλος, αναλαμβάνοντας ενεργό δράση, οι ίδιοι. Και... Αυτό καλούμε τους νέους να κάνουν, να αναλάβουν και αυτή τη δράση. Και έχετε παίξει με το άσπρο και το μαύρο και δεν είναι τυχαίο. Είμαι σίγουρος ότι δεν είναι τυχαίο. Σίγουρα. Στους καιρούς που διανύουμε τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ας ελπίσουμε ότι θα έρθει αυτό το χρώμα. Φανή, να πούμε για τις μέρες και τις ώρες ακριβώς. Φυσικά είναι κάθε Τετάρτη και Πέμπτη. Στις 5 η ώρα. Τετάρτη θα είμαστε εμείς που είναι πιο χαλαρά και τις Πέμπτες είναι η Ανθή. Στις 5 η ώρα επίσης, στο ΡΙΚ 1. Δηλαδή οι νέοι που θα έρχονται στη μία εκπομπή που να έρχονται και στην άλλη, ρωτάω εγώ τώρα. Όχι. Όχι. Είναι εντελώς διαφορετικό. Να μιλήσω για το «Είμαστε εδώ συζητώντας». Θα προσπαθούμε και ανάλογα της φύσης του θέματος να συνθέσουμε ένα πάνελ όπου οι νέοι θα μπορούν να επικοινωνήσουν με κρατικούς και μη φορείς. Οπότε στο ίδιο πάνελ παρευρίσκονται νέοι και φορείς. Γίνεται μία συζήτηση για το θέμα της ημέρας, για το θέμα της κάθε εκπομπής καλύτερα. Και θα, επειδή ξέρω τις ανησυχίες των νέων και ξέρω ότι καμιά φορά είναι και δυναμικοί οι νέοι, θα υπάρχουν και συζητήσεις πολιτικού περιεχομένου? Ναι, γενικότερα είμαστε υποσχεδιασμό και είμαστε ευέλικτοι στη θεματολογία, αλλά όμως και πολιτικά θέματα θα συζητηθούν. Η αποχή των νέων από την πολιτική, για παράδειγμα, είναι μια διάσταση που θέλουμε να θίξουμε μέσα από τις επόμενες εκπομπές και ελπίζουμε ότι θα υλοποιηθεί. Φανή, δηλαδή εσείς την Τετάρτη δώσετε περισσότερη έμφαση στον πολιτισμό? Ναι. Στην πρώτη εκπομπή έχουμε καλεσμένο ένα συγκρότημα που είναι το Jazz Boulevard. Παίζουν πολύ ωραία μουσική τα παιδιά.
Έχουμε ένα καινούργιο τώρα ένθετο που είναι 2 λεπτά, που είναι η Αντωνία Ζήνωνος, που λέει για όλες τις εκδηλώσεις του Οργανισμού Νεολαίας και όχι μόνο, λέει για θέατρα, για συγκροτήματα, για διάφορα τέτοια. Και θέλω να πω ότι περνάμε πολύ καλά. Το κλίμα είναι πολύ καλό. Να το, η πρώτη εκπομπή εδώ, η συμμετοχή της συγκεκριμένης μπάντας. Θα το δούμε αυτό Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου. Θα δίνετε βήμα, δηλαδή, βήμα στους νέους για να προβάλλουν το ταλέντο τους. Φυσικά, και πολλά από τα συγκροτήματα που ήρθαν είναι σε διάφορα μαγαζιά, έχουν προβληθεί και έχουν πιάσει δουλειά κάπου. Είναι πολύ καλό αυτό. Πάμε να ακούσουμε νέους. Λίγο, πάμε να πάρουμε μια γεύση. I want you to come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie, Valerie. Ωραίο και το καινούργιο σκηνικό, πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο, ενδιαφέρον. Είστε μεγάλη ομάδα πίσω από τις κάμερες και για τη δημοσιογραφική ομάδα. Επειδή πέρσι γνωρίζω ότι είχατε δημοσιογραφική ομάδα, τι ξέρω φέτος. Είναι η Γεωργία Αλιασή, η Αντωνία Ζήνωνος και η Όλγα, το πίστευτο το ξεχνάω λίγο. Συγγνώμη. Και απολογούμε. Να πούμε ότι παραγωγός και της μιας και της άλλης εκπομπής είναι η Βούλα Αντωνίου. Και βεβαίως στηρίζουμε όλοι μαζί αυτή την προσπάθεια, επειδή αφορά τη νέα γενιά και χρέος της πολιτείας είναι να το κάνει. Φυσικά. Μακάρι να το κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα μας το πείτε εσείς στην πορεία. Εμείς θα ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία. Θέλετε να στείλετε το δικό σας μήνυμα στους νέους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και θα βρουν κοντά σας σκηνή και βήμα για να πούν τις απόψεις τους. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι να μην ντρέπονται, να επικοινωνούν μαζί μας στους λογαριασμούς στο Facebook, στο Twitter. Έχουμε τηλέφωνα κατά τη διάρκεια της εκπομπής που μπορούν να πάρουν τηλέφωνο και είναι πολύ σημαντικό να λένε αυτό που θέλουν για εμείς να το υλοποιούμε. Μακάρι να μπορούμε να το υλοποιήσουμε για τη δεύτερη εκπομπή, εγώ το λέω τώρα, γιατί καμιά φορά εμείς λέμε πολλά οι νέοι. Ακούγονται όμως κατά πόσο φτάνουν αυτά που λέμε σε αυτόν που πρέπει. Σίγουρα. Είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να εμπλακούν όσο πιο ενεργητικά μπορούν, γιατί αυτή είναι η δυνατότητα, ίσως να είναι μία από τις δυνατότητες που έχουν, να ακουστεί η φωνή τους και να ολόψυχα το εκμεταλλευτούν. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Την Τετάρτη λοιπόν πρεμιέρα στις 5 η ώρα και την Πέμπτη 5 η ώρα και πάλι στο Ρικ 1. Κορίτσια, ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε, κύριε Κονά. Έχετε καλή επιτυχία. Καλή σας μέρα. Εμείς κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα και αυτή την εβδομάδα. Ραντεβού και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα. Καλημέρα και από εμάς, φίλες και φίλοι. Καλό Σαββατοκύριακο.